Έλα να πάμε στο νησί, επεισόδιο νούμερο 4, ολόφρεσκο νέο επεισόδιο με την ανάλυση της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League και καλωσορίζω τον Κώστα. Γεια σου Κώστα. Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας και από μένα. Λίγο δύσκολη βραδιά για οπαδούς σε Liverpool, αλλά εντάξει θα τα πούμε τώρα όλα. Να ξέρουν όσοι μας ακούν ότι το podcast ηχογραφείται λίγο μετά την ισοπαλία της Liverpool, επομένως θέλω λίγο κατανόηση και επίοικια από τους ακροατές μας. Πάμε κατευθείαν στο zoom, μην καθυστερούμε. Πάμε κατευθείαν στο match της Liverpool. Δεύτερη σερή γκέλα από τους κόκκινους, οι οποίοι σε δύο αγωνιστικές μετράνε μόλις 2 βαθμούς. Και θέλω το σχόλιο σου, Κωστά. Λοιπόν, ναι, πάλι βλέπουμε τη Liverpool να καταφέρνει να φεύγει από το Anfield αυτή τη φορά με ένα βαθμό, αντί για το τρίποντο. Θα πω ότι η Liverpool ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, είδαμε πολλές φάσεις, πολύ ωραίες σε μεταβιβάσεις της μπάλας. Αλλά η μπάλα να μην μπαίνει στα δίχτυα, που ήταν το βασικότερο πρόβλημα. Δηλαδή στα τελειώματα θέλει δουλειά, πιστεύω. Τώρα εντάξει, αν εκμεταλλεύτηκε full η Crystal Palace μία αντεπίθεση στο χώρο αυτό. Ο Εζέ, έτσι κι αλλιώς τον ξέραμε και από πέρυσι, όσοι τον έχουν δει, ότι ήταν πολύ καλή προσθήκη για την Palace πέρυσι, βρήκε το Ζαχά, από ο Ζαχά εντάξει, δεν θα χάσετε το τέτ. Και άφησε πάλι τη Liverpool να κυνηγάει το σκορ. Δηλαδή ξαφνικά έτσι. Που εντάξει, για μένα αυτό ήταν πάλι έκπληξη. Και δεν περίμενα να καταλήξει όπως κατέληξε. Δηλαδή να ξεκινά στο δεύτερο ημίχρονο και να δέχεται κόκκινη ο Νούνιες. Που η κόκκινη ήταν ξεκάθαρο έτσι από τον αμυντικό. Ότι ξέρω εγώ, έλα σε σπρώχνω λίγο. Όποια τη δράει σαν το Ζιντάνε. Δηλαδή έλεος. Να μην πω κάτι άλλο. Με αυτά τα λίγα θα το. Για να σα αφήσω να πει και στη γνώμη σου. Δηλαδή, είδα μια Liverpool που με το ζόρι ευτυχώς που κατάφερε να βάλει και τον γκολ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Κοίτα, από αγωνιστική πλευρά η βελτίωση ήταν τεράστια σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική. Πολύ καλύτερη Liverpool. Στην αρχή του παιχνιδιού με τον Άρνολντ και τις έντρες του και τις αλλαγές παιχνιδιού από τον Βαντάικ στο Σαλάχ πνίξαμε την μπάλα. Αλλά η Liverpool έχει ζει με μια ευχή και μια κατάρα. Παίζει πολύ ψηλά την άμυνά της, προκειμένου να κερδίσει μπάλες για το pressing της, με αποτέλεσμα να μένει εκτεθειμένη πολλές φορές στις κόντρα επιθέσεις. Σπάνια την πληρώνει, γιατί έχει δύο πολύ καλούς αμυντικούς στον πρόσωπο των Van Dijk και Matip. Όμως ο Matip έλειπε σήμερα, έπαιζε ο Phillips. Ο Phillips, ο οποίος είχε σηκώσει τη Liverpool το δύσκολο 2020, αλλά σίγουρα δεν είναι ο αμυντικός με την ταχύτητα που ψάχνει η Liverpool. Με αποτέλεσμα να κρατήσει ενεργό στη φάση τον Ζαχά. Να τον αφήσει onside και ο Ζαχά να σκοράρει. Δεν θέλω να μείνω πολύ στο πρώτο ημίχρονο, θέλω να πάμε κατευθείαν στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Νούνιες τσιμπάει στην πρόκληση, αντιδράει σαν παιδάκι, σαν εραστέχνη την πατάει. Ακριβώς. Η αντίδραση του Μίλνερ και του Κλοπ είναι όλα τα λεφτά. Ο Μίλνερ προσπαθεί να τον πιέσει να φύγει γρήγορα από το γήπεδο για να μην χαθεί άλλος χρόνος. Ο Νούνιες συνεχίζει και κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τον ίδιο. Ο Κλοπ του φωνάζει να βιαστεί να βγει γρήγορα γιατί η Λίβερπουλ καίγεται να σκοράρει. Και δεν θέλω να βρίσκομαι στα αποδυτήρια τώρα που θα επιστρέψει ο Νούνιες και θα έρθει και ο Κλοπ να τον κατσαδιάσει, είμαι σίγουρος. Ένα πολύ σκληρό μάθημα για τον νεαρό, ο οποίος νομίζω θα τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Συνήθως σε κάθε περίπτωση με τρεις αγωνιστικές τιμωρείσαι. Σε κάθε περίπτωση η Liverpool με ενθουσίασε από πλευράς της εικόνας και για το πρώτο 30 λεπτό πριν φάει τον γκολ και για την αντίδραση που έβγαλε. Πρέπει να σταθούμε και σε αυτό. Ο Λουίς Ντίας με μια εξαιρετική ενέργεια έβαλε ένα απίθανο γκολ. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι με 10 παίκτες ήταν σαν να έχει αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα και η Palace περιορίστηκε στο να μείνεται, που είναι καλή βέβαια σε αυτό, έτσι. Και προς τιμή της πήρε και τον αναβαθμό, εντάξει, τον άξιζε γιατί είχε και αυτή μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά η Liverpool, θα σου πω κάτι που έχω άκουσα από τον Κάραχερ μόλις τέλειωσε ο αγώνας. Η Liverpool πια ισοπαλίες στην Premier League είναι σαν ήττες. Τόσο ψηλά έχει θέσει τον πύχη η Manchester City. Στην 4 η Manchester City και είναι ήδη φαβορή για το πρωτάθλημα, ακόμη και αν είναι τόσο νωρίς. Συμφωνώ. Ήταν σίγουρα η Liverpool πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, άλλο που δεν δικαιώθηκε από την αρχή νωρίτερα. Γιατί τελείωσε και το παιχνίδι γύρω με στο 75% κατοχή έναντι 30, ας πούμε, 25 που είχε η Crystal Palace. Δηλαδή ήταν. Γι' αυτό Κώστα αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν είσαι με 10 παίκτες, έτσι. Και έχεις και 10 παίκτες ακριβώς. Ενώ η Liverpool, τώρα που το κοιτάω, έχει 24 σουτ έναντι 7.
Αυτό είναι, δηλαδή είναι ακραίο, και από την άποψη ότι είδαμε ότι από την αρχή πρέπει να είχαν μπει έστω δύο γκολ, ας πούμε. Που εντάξει, στάθηκε άτυχη και εκεί στο ότι θέλει βελτίωση στα τελειώματα. Μόνο αυτό πιστεύω πρέπει να βρει τώρα. Γιατί κανονικά, ναι, όπως είπες και εσύ, ήταν μόνη της έπαιζε στην αρχή. Μόνη της. Και γενικά καλές οι παγίδες αυτές του offside, ok, μας αρέσουν. Αλλά όπως βλέπουμε, αν δεν πετύχουν, τρως γκολ. Κοίτα, Κώστα, το έχω συζητήσει αυτό πολλές φορές. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Η Liverpool τόσα χρόνια έχει αποδειχθεί ότι κερδίζει περισσότερα από όσα χάνει, όμως πρέπει να ζήσεις και με αυτό. Πρέπει να ζήσεις με το τίμημα της λίγης φοράς που θα το πληρώσεις στο τραπέζι της ψηλής άμυνας. Αλλά σκέψω ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, από εκεί πέρα, θέλω να σταθώ και λίγο στο Νούνιες και στα τελειώματά του, γιατί μπορεί να τον κράξουμε για τις αποβολές, αλλά θα τον κράξουμε και για τα τελειώματά του. Γιατί έχει προηγηθεί δύο χαμένες ευκαιρίες, όπου πλασάρει πολύ άτσαλα και το πλασέ του είναι ενοχελικό, δεν πηγαίνει καν στην εστία με δύναμη. Οπότε νομίζω δεν θα τη γλιτώσει ο Νούνιες από τον αγγλικό τύπο για πολλούς λόγους. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είδαμε άσχημα τελειώματα, ας πούμε. Είδα και το Σαλάχ να κάνει άσχημο τελειώμα νωρίτερα. Ναι. Και είδα και. Δεν ξέρω αν είδα. Εντάξει, στην αρχή ο Ντίαζ ήταν στο πρώτο ημίχρονο, δεν έδειξε σε καμία περίπτωση. Ήταν κακός, αλλά ανέβασε πάρα πολύ μετά το γκολ. Ακριβώς. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο ήταν παντού. Ήταν τέλειος και ευτυχώς υπήρξε αυτή η μετάβαση σε αυτό το παίχτη για να μπορέσουμε κι εμείς να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει. Θα μας ακούνε και θα νομίζουν ότι είναι εκπομπή της Liverpool. Παιδιά, οπότε... εκπομπή της Liverpool είναι ξεκάθαρα. Μην μπερδεύεστε. Οπότε ας κάνουμε μια ομαλή μετάβαση σε ένα εξίσου έτσι, δραματικό παιχνίδι, με πολύ πολεμικό παιχνίδι θα το χαρακτηρίζω εγώ. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τέτοιο παιχνίδι με πάθος. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην Tottenham και την Chelsea, το οποίο είναι ισόπαλο 2-2 στο Stamford Bridge. Ναι, εντάξει, είναι ακριβώς η περιγραφή που έδωσες. Δηλαδή, πριν μπω στο παιχνίδι, αυτή η αψιμαχία έξω με τη χειραψία Conte Tuchel ήταν ό,τι καλύτερο. Είδαμε λίγο ντέρμπι από όλες τις πλευρές. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν κάτι τέτοια, δεν θα το κρύψω. Το ευχαριστήθηκα δηλαδή. Αλλά για να μπω και στο παιχνίδι, λίγο έτσι να δώσω μια ένταση στη συζήτηση, θεωρώ ότι τότε να σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να είχε κερδίσει. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα έπρεπε να είχε μπει και κανένα από τα δύο γκολ αυτά. Δηλαδή, συμφωνώ full με τον Tuchel. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα σχολιάσω αυτή την αψιμαχία του, την κόντρα που έχει ανάψει μεταξύ Conte και Tuchel. Λένε πολλές φορές οι sportcaster που μεταδίδουν τον αγώνα δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες αυτές και θέλουμε να τις βλέπουμε στα γήπεδα. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ψιλοξενερώσει με το. Όχι με το ευαγωνίζεις, το ευαγωνίζεις ωραίο είναι, αλλά με το καθοσπρεπισμό, να το πω έτσι. Και μας έχουν λείψει οι κόντρες Ferguson, Wenger, Wenger Mourinho, αν θυμάσαι. Ναι. Όλα αυτά δίνουν ένα έτσι ωραίο δράμα στην Premier League και νομίζω το θέλουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, να συνεχίσω λίγο να σχολιάζω τη βεντέτα Conte και Tuchel. Ο Conte συνέχισε τη βεντέτα μετά το τελευταίο αγώνα και ανέβασε στο Instagram, σχολίασε το εξής. Ευτυχώς δεν σε είδα τι έκανες μετά τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ, γιατί αν σε είχα δει θα σου αρέξει τρικλοποδιά. Έτσι είπε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον πανηγυρισμό. Περνάει από δίπλα του σπριντάροντας και ο Conte ευτυχώς δεν τον βλέπει γιατί κοιτούσε στην άλλη πλευρά. Ναι, το είδα. Ήταν ό,τι καλύτερο και αυτό ήταν ήδη μια ανταπάντηση στο πρώτο του Conte, γιατί και ο Conte πήγε λίγο επιδεικτικά και πανηγύρισε στον Tuchel. Ξεκάθαρα εκδεικτικά ήταν. Ναι, αλλά θα κρατηθώ στη συνέντευξη που δώσανε μετά το παιχνίδι οι δύο προπονητές, που εκεί αποδείχθηκε ότι τελικά είναι επαγγελματίες. Ακριβώς. Που είπε ότι έγινε ήταν μεταξύ των δύο προπονητών, δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο που συνέβη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Tuchel μάλιστα είπε ότι πιστεύω να του άρεσε κιόλας του Conte, ότι το ευχαριστηθήκαν ίσως οι δύο προπονητές που ανάψαν τα αίματα και έμεινε εκεί. Δηλαδή πήρε αυτό το χαρακτήρα του αστείου μετά, γιατί του χαβαλέ. Αυτό ήταν εξαιρετικό. Εκεί φαίνεται πως οι επαγγελματίες είναι, γιατί κρατάνε αυτό που έγινε μέσα στο γήπεδο και δεν το περνάνε εκτός αγωνιστικού χώρου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το match, έκανες ένα μικρό σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα ότι η Tottenham δεν το άξιζε. Γιατί η Chelsea ήταν κυριαρχική σε όλο το match. Όχι μόνο είχε την κατοχή της μπάλας, πίεζε, πρέσαρε, έκλεψε μπάλες ψηλά στο γήπεδο. Αλλά η Tottenham με τον Conte βλέπει ότι αρχίζει και αποκτάει μέταλλο. Τέτοια παιχνίδια δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια. Κι όμως έβαλε σκόρα το γκολ της ισοπαλίας στο τέλος.
Θεωρώ ότι είναι στα credit του Conte πάει αυτό περισσότερο παρά στο ότι παρά στους παίκτες. Νομίζω είναι, έχει δώσει νοοτροπία νικητή σιγά σιγά στην ομάδα ο Conte. Εγώ θα επιμείνω ότι εντάξει και κυρίως είναι ισχύει αυτό που λες, αλλά το μεγαλύτερο credit εγώ θα το δώσω στον Arthur Taylor. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, έχει μια προϊστορία αυτός ο άνθρωπος όταν πάει κόντρα στην Chelsea, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή ήταν καθαρό το φάουλ καταρχάς στον Havertz. Πιστεύω δεν διαφωνεί κανένας εκεί. Ήταν η πρόθεση από πίσω, βρήκε το πόδι, δεν τελειώνει η συζήτηση. Δεν νομίζω να έχουμε συζήτηση εκεί. Ο ίδιος ο Τούχελ μετά ζητάει και ένα offside στην φάση με τον Ριτσάρλισον. Ενώ βλέπουμε ξεκάθαρα και στο corner ότι η αλλαγή του Κουρέγια, δεν, το κούρεμά του δεν βοήθησε λίγο, δεν βοήθησε τελικά την Τζέλσι. Γιατί τραβάει ξεκάθαρα μαλλιά ο Ρομέρο, ήταν έθιμα πίσω. Ναι, ο Ρομέρο τραβάει το κουρέ για τα μαλλιά. Ναι, ήταν δηλαδή και τα δύο, οι δύο αυτές φάσεις γίνανε πριν μπει το γκολ. Και μία το γκολ της Σοφάρης στο τέλος που γίνανε τρία corner σερί και λίγο νωρίτερα με το Havertz που αν είχε δοθεί εκεί το foul δεν θα είχε αναπτυχθεί η επίθεση που οδήγησε τελικά στο γκολ. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρα οι φάσεις αυτές λάθος του διαιτητή. Κάτι το οποίο είπε και ο Τούχελ, ότι γι' αυτό υπάρχει και το VAR και δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά γιατί δεν το χρησιμοποιούμε, ειδικά εφόσον η ομάδα του VAR έχει δει ότι υπάρχει η παράβαση. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος. Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι διαμόρφωσε αποτέλεσμα η διαιτησία του Τέιλορ και καλώς, σωστά διαμαρτύρεται το Τούχελ. Είναι από τα λίγα παιχνίδια που η διαιτησία όντως έπαιξε ρόλο και δεν είναι δικαιολογία απλή. Ωραία, νομίζω το καλύψαμε το ζήτημα του Ντέρμπι. Και αυτή η αγωνιστική μας έδωσε πολλές συγκινήσεις. Μας έδωσε, δεν είχε μόνο εκπλήξεις, είχε και κάποια πράγματα που περιμέναμε. Όπως το διασυρμό του United από την Brentford. Για να είμαστε έτσι και λίγο υπερβολικοί. Έτσι. Η United, η οποία ιτήθηκε με 4-0 και κυριολεκτικά με κάτω τα χέρια. Και θα κάνω ένα σχόλιο. Αν είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από τι ομάδα είσαι, στεναχωριέσαι να βλέπεις τόσο χάλια τη United. Ό,τι και να έχει γίνει στο παρελθόν. Ναι, εντάξει, δεν πάβει. Να, αυτά τα σκορ να τα βλέπεις και να λες να μην τα πιστεύεις ότι τι βλέπω ας πούμε ισχύει τώρα αυτό. Εντάξει, σίγουρα στεναχωριέσαι για το βελινεκές της ομάδας, αλλά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν, δεν ξέρω, ήταν σίγουρα δίκαιο το σκορ και ήταν και μάλιστα 4-0 από το 35 κάπου εκεί. Δηλαδή έσβησε κιόλας στις μηχανές η Brentford ότι εντάξει δεν θα κάτσω να τραυματίσω και τους παίκτες μου ας πούμε. Ήταν πράγματα, δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά να γίνονται. Δηλαδή, εγώ είχα πει κιόλας για την Brentford ότι μπορεί και να πέσει, ας πούμε. Ναι. Okay, θα το αφήσω αυτό να πέσει. Αλλά πραγματικά, ναι. Αν οι παίκτες της United έβγαζαν το πάθος που βγάζουν οι παίκτες της Brentford, σίγουρα θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση η United. Και το λέω ως εξής. Αυτό το που λέμε πάθος πολλές φορές ακούγεται έτσι λίγο υπερβολικό. Αλλά μεταφράζεται και στα στατιστικά. Η Brentford έτρεξε 13,8 χιλιόμετρα παραπάνω από τους παίκτες του United. Oh. Και δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, για τιμωρία, ο Ten Hag τιμώρησε τους παίκτες του, βάζοντάς τους, κόβοντάς τους στο ρεπό και βάζοντάς τους να τρέξουν 13,8 χιλιόμετρα στην προπόνηση. Για τιμωρία. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τώρα, από εκεί πέρα, στα γκολ της Brentford, αυτό που σου έλεγα στην πρώτη αγωνιστική, αυτό είδα και στη δεύτερη αγωνιστική. Προσπάθησε η United να παίξει το ποδόσφαιρο του Ten Hag. Δηλαδή, αν θυμάσαι, στο γκολ του Έριξεν, το δεύτερο γκολ της Brentford προέρχεται από λάθος του Έριξεν μετά από πάσα του Ντεχέα. Ο Ντεχέα προσπαθεί να μην διώξει την μπάλα όπως θα έκανε εκατομμύρια φορές την περσινή χρονιά, αλλά να την παίξει χαμηλά, ενώ πιέζεται, βλέπει ότι πιέζεται. Αυτό σίγουρα είναι οδηγία εντολή του Ten Hag και βλέπει τον Έριξεν να κάνει το λάθος. Και προηγουμένως έχει προηγηθεί πριν λίγα λεπτά πάλι λάθος του Έριξεν υποπίεση, το οποίο δεν πληρώνει η United. Επομένως, βλέπει ότι. Προσπαθεί η United να παίξει αυτό που θέλει ο Ten Hag, αλλά βλέπει ότι δεν μπορούν τα παιδιά. Πολύ λαϊκά το λέω. Από εκεί και πέρα, τώρα η αντίδραση στο γκολ στη στημένη φάση που πάει ο Λισάντρο Μαρτίνες να πηδήξει και δεν φτάνει την μπάλα, είναι ο λόγος που κορεδεύαμε τη United που παίξει έναν αμυντικό 75, όσο καλό κι αν είναι με την μπάλα στα πόδια, έτσι. Όσο καλό κι αν είναι. Εγώ πριν προχωρήσω θα πω ότι το 75 δεν είναι κοντό για δικούς μου λόγους. Να περάσει αυτό. Μόλις καταλάβαμε το ύψος. Ναι, εντάξει, ρε παιδιά, 75. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Για ποδοσφαιριστή δεν κάνει. Κώστα, για ποδοσφαιριστή δεν κάνει. Για αμυντικό ίσως. Για στόπερ. Για στόπερ.
Αλλά εγώ θα μείνω σε δύο πράγματα για την Brentford για να το κλείσω αυτό το. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με το United. Σε στεναχωρεί, βλέπω. Δεν μου βγάζει, ναι, πραγματικά. Ότι και ο Mbeumo και ο Tony, οι δύο περσινοί star, ξανά φάνηκαν να συνεχίζουν να πρωτοστατούν, γιατί ο Tony έδωσε δύο assist και ο Mbeumo σκόραρε το τέταρτο goal. Αλλά θα μείνω στην έντονη γιούχα που έφαγε ο Έριξεν από τους οπαδούς της Brentford. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει με τον Έριξεν, έχουμε δει αντιπάλους, όχι μόνο συμπαίκτες και αντιπάλους, να τον σέβονται και να τον εκτιμάνε, και να δέχεσαι τώρα γιούχα από τους οπαδούς της Brentford. Εντάξει, εγώ το θεώρησα πολύ άσχημο και δεν το περίμενα. Συμφωνώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στην αναμέτρηση που έχει ένα ονοματεπώνυμο, Γκαμπριέλ Ζεσούς. Καταλαβαίνεις ότι ενώ το Arsenal Leicester 4-2, εκεί που ο Βραζιλιάνος σημείωσε 2 γκολ και 2 assist και ήταν δικαιωματικά ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Εγώ τα έχω πει για τον Ζεσούς και είπα ότι μπορεί να μην έβαλε γκολ στο πρώτο παιχνίδι, και εδώ έβαλε 2 τέρματα και 2 assist. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή θα γίνω κουραστικός, έχει φανεί ότι έχει βρει πλέον ρυθμούς, έχει βρει πλέον τον ρόλο του, και ο Αρτέτα ήταν αυτός που κατάφερε να το αναδείξει καλύτερα από τον καθένα. Η Arsenal εξαιρετική, όπως συνέχισε βασικά από την πρώτη αγωνιστική. Θα είχα πει για τη Leicester ότι αμυντικά δεν θα είναι τόσο καλή, και φάνηκε. Γενικά ήταν ασταμάτητη η Arsenal και θεωρώ ότι δείχνει πολύ καλά βήματα από την αρχή για κάτι πολύ σοβαρό φέτος. Συμφωνώ, και θα προσθέσω για τον Ζεσούς ότι θα μπορούσε να έχει ακόμα και 5 γκολ. Έχει χάσει και 3 ευκαιρίες. Βέβαια, φυσικά, εννοείται, αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από αυτό που κατάφερε, γιατί όχι μόνο σκόραρε, αλλά κινούταν ανάμεσα στις γραμμές, πρέσαρε, έκλεψε μπάλες και δημιούργησε τα υπόλοιπα δύο γκολ της Arsenal. Τώρα από εκεί πέρα, να σταθώ πάλι για τρίτη συνεχόμενη εκπομπή, θα σταθώ στο Βίλιαμ Σαλίμπα, ο οποίος μπορεί να βάλει το αυτογκολ, αλλά συνεχίζω να μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Arsenal. Θα με πούνε κάποια αιμονικό, αλλά επειδή τον παρατηρώ πολύ συχνά, βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει μονομαχίες και παρά το αυτογκολ κέρδισε το χειροκρότημα σε πολλές περιπτώσεις από το Emirates, που το κοινό του Emirates είναι πολύ απαιτητικό. Και ειδικά μετά από ένα αυτογκολ να κερδίσει το χειροκρότημα, είναι άξιο σεβασμού. Αυτό το είδα και εγώ αυτό και μου άρεσε πολύ, που αυτό δείχνει πάλι το ποιόν του οπαδού. Δηλαδή, από τη στιγμή που πλέον η ομάδα αποδίδει, ίσως δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κατακρίνουμε ένα λάθος που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Συμφωνώ απόλυτα, ήταν πολύ, πολύ ωραία στιγμή αυτή. Εγώ τώρα σχολιάζω ως απαιτητικό το κοινό της Arsenal, γιατί είδα και το ντοκιμαντέρ πρόσφατα της Arsenal, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχει βγει ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, το οποίο διεισδύει στα αποδυτήρια των κανονιέριδων, και έχεις και εικόνα από τις εξέδρες και βλέπεις πόσο πολύ, είναι για την περσινή σεζόν το ντοκιμαντέρ, και βλέπεις πόσο πολύ πέρασε από την αμφισβήτηση στην αναγνώριση ο Αρτέτα, και όλο αυτό που κάνει τα τελευταία 3 χρόνια βαίνεται στην αρχή της σεζόν, όπου η Arsenal είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Λήξτε το, θα πω εγώ, αν είστε φίλοι της οπαδοί της Arsenal, λήξτε το πρωτάθλημα, γιατί είναι στην κορυφή μαζί με τη Manchester City. Η οποία Manchester City, μια και είπαμε Manchester City, τέλεια πάσα. Πάσα στον εαυτό του πλέον, έχει εντάξει. Ακριβώς, ναι, φασάρω και σκοράρω. Κέρδισε την Bournemouth 4-0, νομίζω υγιεινός περίπατος, θα πω εγώ. Τι θα πεις εσύ? Υγιεινός περίπατος, ένα πρωινό, βάλε έτσι. Ξεκάθαρα, ήταν πάλι, απλά πέρασε η City. Με τον Haaland να μην σκοράρει αυτή τη φορά. Λοιπόν, πριν πεις στο Χάλαντ, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Ο Χάλαντ τέλειωσε τον αγώνα με 8 επαφές, 2 ολοκληρωμένες πάσες και 1 assist. Θέλω να μου σχολιάσεις την εμφάνισή του. Γενικότερα αυτό. Εγώ έχω δει και άλλα παραδείγματα όταν ένας παίκτης συγκεκριμένα να κουμπάει την μπάλα 8 φορές και να τρώει άγριο κράξιμο. Εδώ εντάξει, είναι λίγο πιο έπια τα πράγματα και θα συμφωνήσω. Γιατί ίσως είναι ο ρόλος που έχει ο Χάλαντ υπό τον Πεπ, ο οποίος, άμα διαβαστεί από ό,τι φαίνεται καλά από τους αντιπάλους, θα μένει εκεί. Εντάξει, πιστεύω έτυχε, γιατί όπως είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει τρομερή κίνηση ο Χάλαντ χωρίς την μπάλα. Οπότε πάλι είναι θέμα χρόνου να σκοράρει, και η assist δεν πάβει να είναι πάλι να γράφει το όνομά του στον πίνακα. Οπότε δεν ήταν τόσο άσχημο εν τέλει το ότι ακούμπησε την μπάλα μόνο 8 φορές, εφόσον μπόρεσε να συνεισφέρει τελικά.
στο αποτέλεσμα, αλλά γενικότερα αυτό. Φαίνεται ότι η City πραγματικά είναι, έχει ξεφύγει από τα, από τα αυτό ότι ας πούμε θα παίξω ποδόσφαιρο, αχ μπορεί να με κοντράρει τώρα ο αντίπαλος, πρέπει να σκεφτώ κάτι. Όχι, θα βάλω 4 γκολ επειδή είναι η Bournemouth. Τέλος, δεν είναι όπως η Liverpool πάλι να γυρίσω που με τη Fulham τα βρήκε σκούρα, τώρα τα βρήκε σκούρα ξανά. Όχι. Όταν θα πρέπει να βάλω 4 γκολ, θα βάλω 4 γκολ. Αυτό δηλαδή τους το αναγνωρίζω στο έπακρο. Αυτό είναι και το θετικό της Manchester City, ότι είναι μια ομάδα που δεν χάνει βαθμούς κόντρα στους μικρούς. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Θα χάσει βαθμούς κυρίως απέναντι στους μεγάλους και αν. Οπότε, όταν πηγαίνεις στην επαρχία, ας το πούμε έτσι ελληνικά για να καταλάβει ο κόσμος, και παίρνεις μόνιμα το τρίποντο, μετά γίνεται πολύ εύκολο ο δρόμος για το πρωτάθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σταθώ λίγο στο Χάλαντ. Επειδή διάβασα σχόλια, ο Kevin De Bruyne τον υπερασπίστηκε και εξήγησε το λόγο για το πόσο σημαντικό είναι ο Χάλαντ, ακόμα και αν ακουμπάει τόσες φορές, λίγες φορές την μπάλα. Λέει ο De Bruyne ότι πέφτουν δύο και τρεις παίκτες πάνω του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χώρος για τους συμπαίκτες του. Ένας από τους λόγους που μπήκε τον γκολ του Γκουντογκάν είναι διότι έχουν πέσει δύο αμυντικοί πάνω στον Χάλαντ. Ο Χάλαντ με φοβερό τρόπο κοντρολάρει την μπάλα με πλάτη και δίνει την assist. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα κενό στην κάθε την κίνηση του Γκουντογκάν, που φυσικά πρέπει να κάνει και την κίνηση. Αν δεν την κάνει, δεν θα δημιουργηθεί ο χώρο. Και βάζει τον γκολ. Επομένως, ακόμα και αν δεν ακουμπάει την μπάλα ο Χάλαντ, είναι σημαντικός. Επίσης, και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον υπερασπίστηκε και είπε ότι η δουλειά του Χάλαντ είναι πιο δύσκολη στον κόσμο. Και για να το λέει ο Πεπ, κάτι θα ξέρει. Κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το match. Για τέτοια match η City ξέρει το σκορ πριν καν γίνει το match. Είναι τα πιο εύκολα στοιχηματικά. Αυτό. Το 1-10. Ναι, over 4 με 5 goal, κάπου εκεί. Μπορεί και παραπάνω. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ομάδες του top 6 και ας σταθούμε λίγο σε κάποια έτσι μικρό αποτελέσματα. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η πρώτη νίκη της Nottingham Forest μετά από πολλά χρόνια. Κέρδισε 1-0 του West Ham. Και νομίζω και ο Λίγκαρντ είχε assist κόντρα στην πρώην ομάδα του. Σωστά, και πώς κατάφερε και κέρδισε, δηλαδή με τα χίλια βάσαμα. Αυτό, δηλαδή πραγματικά ήταν για να γίνει μάλλον, γιατί η West Ham μένει πάλι χωρίς νίκη, που αυτό δεν ξέρω, εντάξει, δεν την τιμάει και πολύ, γιατί μάλλον ίσως το άξιζε, θα πω, να βάλει έστω ένα γκολ, δεν λέω να κερδίσει, να βάλει έστω ένα γκολ. Αλλά ναι, είναι όπως είπες, ήταν μια νίκη όπου δίνει στην Nottingham έτσι ένα μικρό αβαντάζ ότι δεν είμαι τελικά από τις ομάδες που ανέβηκαν, δεν είμαι χειρότερη ας πούμε, γιατί ίσως κάνω και εγώ κάτι φέτος. Εκεί θα το αφήσω. Ναι, δεν είναι ο σάκος του box θα λέγαμε. Αυτό. Και της δίνει και ένα μαξιλαράκι, ένα ψυχολογικό έτσι boost. Αυτό θα πω εγώ. Ναι, ακριβώς αυτό. Ωραία. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Aston Villa Everton 2-1. Πρώτη νίκη για την Aston Villa. Και η Everton συνεχίζει όπως ξεκίνησε με δεύτερη ήττα. Danny Ings και Buendia άνοιξαν το σκόραρ τα δύο τέρματα. Και ο Lucas Dean έβαλε αυτόν τον γκολ για το 2-1 της Aston Villa. Από εκεί και πέρα έχουμε το Southampton Leeds 2-2. Το Wolves Fulham 0-0. Και το Brighton Newcastle 0-0. Ίσως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο στο Brighton Newcastle. Η Brighton, η οποία έχει κερδίσει την πρωταγωνιστική του Manchester United, η Newcastle είχε νικήσει επίσης την πρωταγωνιστική. Επομένως, έχουν 4 βαθμούς αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες νομίζω θα είναι στη δεκάδα και πάνω με αυτά που βλέπουμε προς το παρόν, έτσι. Ναι, ναι, για πολλούς αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα αποτελέσουν την έκπληξη ίσως φέτος, και ότι θα διεκδικήσουν μια θέση παραπάνω από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα περασμένα χρόνια. Ακριβώς. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να έχω ξεχάσει κάτι, γιατί είμαστε τώρα έτσι και μετά τον αγώνα κατευθείαν της Liverpool και μπορεί να μας έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω αν έχει κάτι στο μυαλό σου. Θέλω απλά να σταθώ λίγο στο Aston Villa Everton. Ένα ωραίο στατιστικό που είχα διαβάσει και ήταν αστείο, ας πούμε, ότι πέρα από το ότι λένε ότι ο Lucas Dean είναι ακόμα. Δεν μπορεί να το πει. Ναι, είναι παίκτη τη Aston Villa. Απλά γενικά έχει ξαναγίνει αυτό και αντίστροφα. Με τον Lucas Dean πάλι, πριν γίνει η μεταγραφή προφανώς, να ξανακάνει το ίδιο πράγμα μεταξύ του παιχνίδι, να ξανασκοράρει αυτόν τον γκολ. Οπότε αυτό θα πω εγώ, είναι λίγο περίεργο. Πολλοί τον λένε, ας πούμε, τρολάριο ο Lucas Dean, αλλά ναι, εμένα όταν το διάβασα ήταν τέλειο. Εντάξει, αυτά οι Άγγλοι είναι πρώτοι, ξέρουν να τα βρίσκουν και να τα αναδεικνύουν στην επιφάνεια. Ωραία, νομίζω ένα ακόμη, έλα να πάμε στο νησί, έφτασε στο τέλος του και έχει η επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πολύ δυνατά. Και εγώ ενθουσιάζομαι κάθε φορά που έτσι έχουμε τη συζήτηση μαζί.
και θεωρώ ότι θα είναι ένα σπουδαίο και το επόμενο podcast θα είναι εξίσου σπουδαίο, για να το πω έτσι απλά. Σίγουρα, γιατί ήδη έχει δείξει ότι αποδεικνύει βασικά ξανά γιατί είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ακριβώς. Λοιπόν, με κάλυψες απόλυτα με το τελευταίο σου σχόλιο και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Έτσι. Χαιρετούμε και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.